Καλησπέρα σας. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το θάνατο του 33χρονου στο συνοικισμό, ο οποίος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος έξω από το σπίτι του τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανόν ο 33χρονος να δώσε μόνος του τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του 33χρονου που βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στο συνοικισμό έξω από το σπίτι του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 33χρονος λίγες ώρες αργότερα επέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός του επήλθε από πτώση, ωστόσο ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζονται επίσης αναρτήσεις που είχε κάνει ο 33χρονος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης λίγο καιρό πριν το θάνατό του. Στο σημείο ακριβώς πίσω μου βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ο 33χρονος βαριά τραυματισμένος, ο οποίος λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείο Μυτιλίνης άφησε την τελευταία του πνοή.